Θα μείνουμε στα μπλόκα των αγροτών και στα αιτήματά τους. Θα πούμε περισσότερα τώρα με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Θα σχολιάσουμε όλη την τρέχουσα επικαιρότητα βεβαίως, τα προβλήματα που πνίγουν την κοινωνία. Ο βουλευτής της Εύβοιας, ο κ. Βαγγέλης Αποστόλου, είναι τώρα στη σύνδεσή μας και τον ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο του. Πώς είστε, κ. Αποστόλου? Καλό βράδυ, καλησπέρα. Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα μπλόκα και από τα αιτήματα των αγροτών, καθώς είχατε διαχειριστεί και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε κάποια μέτρα στήριξης, έτσι προσπαθώντας να πείσει τους αγρότες να μην κατέβουν στα μπλόκα φέτος. Αυτοί λένε ότι δεν επαρκούν. Αν ήσασταν σήμερα εσείς υπουργός, πώς θα είχατε διαχειριστεί τα αιτήματά τους σε αυτή τη φάση? Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι τα αιτήματα του αγροτικού χώρου είναι δίκαια. Γιατί αυτό που διακυβεύεται δεν είναι αν έχουν περισσότερο ή λιγότερο εισόδημα, αλλά όπως άκουσα την αγρότησα προηγούμενα, αν θα συνεχίσουν να παραμένουν στα χωριά τους, στην Ήπεθρο. Και αυτό από την ώρα που υπάρχει αυτή η ακρίβεια, ιδιαίτερα όσον αφορά το κόστος παραγωγής, δεν μπορούν να το διασφαλίσουν. Για παράδειγμα, το θέμα της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο υπήρχε ως αίτημα και παλιότερα, γιατί κυρίως βελτίωνε το εισόδημά τους. Τώρα όμως το ζητούν γιατί θέλουν να επιβιώσουν. Δεν έχει, το έχει καταλάβει αυτό η κυβέρνηση, η οποία τους είχε υποσχεθεί πριν καιρό τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Ακόμη περιμένουν και ήδη αυτό έπρεπε από την αρχή της χρονιάς να έχει θεσμοθετηθεί. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την ρήτρα αναπροσαρμογής στο αγροτικό τιμολόγιο. Πρέπει να αντισταθμιστούν με τις πληρωμές αυτές ή επιπλέον πληρωμές μέσα από τη ρήτρα. Επίσης υπάρχει ένα πρόβλημα με το κόστος των ζωοτροφών και των εφοδίων και από την ώρα που βιώνουμε μία κρίση, την οποία βιώνει και ο αγροτικός χώρος, υπάρχει η δυνατότητα και από πλευράς προϋπολογισμού, αλλά και από πλευράς έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δοθεί μια έκτακτη οικονομική βοήθεια. Υπάρχει πάλι το άλλο ζήτημα. Κύριε Αποστόλου, το αντίθετο μας λένε τα κυβερνητικά στελέχη. Τα κυβερνητικά στελέχη και ο κύριος Σταϊκούρας επιμένει ότι δεν μπορούμε να χαϊδεύουμε αυτιά, να λέμε ψέματα στον κόσμο, ότι είμαστε ακόμα μια υπερχρεωμένη χώρα υπό επιτήρηση. Τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι πολύ στενά και ερχόμαστε και από μια πανδημία. Η κυβέρνηση μοίρασε εκατομμύρια για να στηρίξει όλους τους κλάδους. Και ότι δεν υπάρχουν και ότι στηρίζει. Αυτή είναι η επιχειρηματολογία από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, επειδή ο κύριος Σταϊκούρας είναι αυτός ο οποίος χειρίζεται ιδιαίτερα όσα έχουν σχέση με την αντιμετώπιση των κρίσεων στους επιμέρους κλάδους της οικονομίας και γενικότερα έτσι της δραστηριότητας στην Ελλάδα. Δεν νομίζω πως αυτά τώρα που ζητούν οι αγρότες, που ουσιαστικά πρόκειται για ελάχιστα και μάλιστα για επιστροφές φόρων, τους οποίους μπορούν και να συμψηφίσουν αργότερα και να μπουν σε μια λογική αντισταθμική. Άρα λοιπόν είναι πολύ μικρό το κόστος επιβάρυνσης που ενδέχεται να υπάρχει και σε υπόλοιπους κλάδους και είναι θέμα της κυβέρνησης να το χειρίζεται. Αλλά ιδιαίτερα τώρα όταν μιλάμε για έναν αγροτικό κόσμο, κοιτάξτε να δείτε, επειδή βιώσαμε αυτό εμείς ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος θέλει να ζήσει στα χωριά του και για να ζήσει στα χωριά του πρέπει την απασχόλησή του να μπορεί να την υπηρετεί. Εκεί έχουμε φτάσει πλέον τώρα. Δεν είναι το θέμα, καταλαβαίνετε, τόσο πολύ δύσκολο που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν οι αγρότες, οι οποίοι σε σχέση με άλλες φορές, όπου και εγώ ως υπουργός είχα τότε, έκανα συναντήσεις, είχαμε συζητήσει. Εμείς είχαμε άλλο είδος προβλήματα τα οποία είχαν σχέση με την διαχείριση των ενισχύσεων των κοινοτικών πόρων. Αυτό το μπάχαλο που βρήκαμε 3 δις πρόστιμα και καταλογισμούς για να μπορέσουμε να το βάλουμε σε κάποια τάξη. Κάποια στιγμή λοιπόν μπήκαν όλα αυτά σε μια τάξη, κάποια στιγμή οι πληρωμές να γίνονται κανονικά και βεβαίως ιδιαίτερα οι πληρωμές στα πρώτα χρόνια 16-17 ήταν από τις καλύτερες που έχουν γίνει στον αγροτικό χώρο. Είχαμε κάτι, έπαιρναν κάτι οι αγρότες, όχι ότι τους λύναμε όλα τα προβλήματα, αλλά οπωσδήποτε όμως είχαμε μπει σε μια πορεία η οποία το έδειξε και εξάλλου στις επόμενες κινητοποιήσεις.
Άρα λοιπόν πρέπει να σκύψει η κυβέρνηση, να ακούσει τους αγρότες και κυρίως να έχει στο νου της ότι η κοινωνική συνοχή της υπαίθρου περνάει μέσα από την αγροτική δραστηριότητα. Έτσι. Να περάσουμε στο θέμα της ακρίβειας και στο ενεργειακό που συνδέεται και με τα προβλήματα των αγροτών. Έτσι. Κυρίως η ενεργειακή κρίση εκτείναξε το κόστος παραγωγής στα ύψη και έχει γίνει δυσβάσταχτη κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Είναι εισαγόμενο, λέει η κυβέρνηση, το πρόβλημα και παροδικό. Εσείς το πιστεύετε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς να πούμε ότι νομίζω όλοι συμφωνούν ότι η κατάσταση στην αγορά είναι τραγική. Το εισόδημα μισθωτών, συνταξιούχων, έτσι, μικρομεσαίων, συρρυκνώνεται. Συρρυκνώνεται, πρόσφατα ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός του Γενάρη, 6,2. Ρεκόρ, έτσι, δεκαετιών. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τότε τα πολύ μικρά και τα μικρά εισοδήματα δεν θα μπορούν να επιβιώσουν. Διότι είναι άλλο να έχεις 1000 ευρώ μισθό, άλλο 800, άλλο 600. Και εδώ πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αυτό τον κατώτατο μισθό των 800 ευρώ, ο οποίος δεν είναι εδώ και μια πολύ μεγάλη παροχή, πόσο μάλλον όταν αυτή η παροχή μπορεί να κινήσει. Είναι μεγάλη υπόθεση πως θα κινηθεί η οικονομία, έστω με αυτά τα 50 ευρώ, τα 60 ευρώ, τα παραπάνω. Δικαιούται υπάρχει μια τέτοια επιβάρυνση στη διαχείριση που κάνει ο Σταϊκούρας από την συγκεκριμένη ρύθμιση. Πέραν όμως αυτών, υπάρχουν και ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με ρυθμίσεις όσον αφορά ειδικά τα ενεργειακά ζητήματα. Εμείς είχαμε καταθέσει σχετικές τροπολογίες στη Βουλή, στηρίζουμε τις τροπολογίες, τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται ήδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες χώρες. Μιλάμε για άλλου είδους επιβαρύνσεις στην ευρωπαϊκή αγορά. Θέλουμε οπωσδήποτε να παγώσουν τα τιμολόγια της ΔΕΗ, να αυξηθεί ο κατώτατος ο μισθός. Και το λέω αυτό ιδιαίτερα όταν είχαμε ζήσει τις προηγούμενες μέρες συζητώντας το ΜΕΦΚΑ, όπου εκεί είδαμε κάτι μισθούς 8.000 ευρώ και 6 και 4.000 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να έχουμε για τα golden points, για τους δικούς μας, τέτοιες αμοιβές και από την άλλη πλευρά να μην μπορούμε να βάλουμε τουλάχιστον τα 800 ευρώ για να κινήσουν την οικονομία. Αυτή είναι η βασική στόχευση. Εμείς το θεωρούμε απαράδεκτο το ότι δεν καταλαβαίνει η κυβέρνηση ότι πρέπει να γίνουν αυτές τις ρυθμίσεις. Mm-hmm. Ναι, γιατί έχει δημιουργηθεί τώρα ένα εκρηκτικό μείγμα στην κοινωνία και στην αγορά. Έτσι, προερχόμαστε από ένα μνημόνιο, πέσαμε πάνω στην υγειονομική κρίση, στην κρίση του κορονοϊού και της πανδημίας και τώρα έχει έρθει η ενεργειακή κρίση. Πραγματικά, οι πολίτες έχουν χάσει την υπομονή τους και οι επιχειρηματίες και οι αγρότες. Όλοι. Κανονικά, όλοι θα έπρεπε να κινητοποιούνται το τελευταίο διάστημα και να ζητάνε από την κυβέρνηση, η οποία επιμένει ότι δεν έχει να δώσει. Σήμερα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα από το ενεργειακό, από την επιβάρυνση, αλλά είναι δυσανάλογες οι επιπτώσεις. Έτσι. Και από την ώρα λοιπόν που ιδιαίτερα θίγονται αυτοί που μπορούν να κινήσουν την οικονομία, έτσι, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, όλοι, λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε τουλάχιστον τους αντίστοιχους φόρους που επιβαρύνονται οι καταναλωτές, πρέπει να τους μειώσουμε όσο γίνεται πιο πολύ. Και δεν έχουμε και κανένα πρόβλημα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είδαμε μέχρι πόσο κάτω έχουν πέσει τα όρια. Σας αναφέρω, ας πούμε, έτσι, μια χαρακτηριστική περίπτωση. Αν γίνει δεκτή η τροπολογία, τουλάχιστον 300 ευρώ λιγότερα θα πληρώνουμε ανά 1000 λίτρα πετρελαίου. Είναι αυτό, αν μοιραστεί στους καταναλωτές, είναι μια ανακούφιση. Γιατί δεν γίνονται τέτοιες κινήσεις? Γιατί δεν δέχεται η κυβέρνηση αυτά που έχουμε καταθέσει ως τροπολογία, αυτό που ζητάμε για να ανακουφιστεί η ελληνική κοινωνία? Κύριε Αποστόλου, λίγα δεύτερα να δούμε το χορηγό του δελτίου μας. Επιστρέφω αμέσως στη συζήτησή μας. Σκέφτεσαι πώς μπορείς να αξιοποιήσεις τα χρήματά σου? Ώρα να μιλήσουμε για τις επιλογές που σου προσφέρουν τα αμοιβαία κεφάλαια. Eurobank. Είμαστε ένα λεπτό λοιπόν μετά τις 9. Συζητάμε την τρέχουσα επικαιρότητα με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Βαγγέλη Αποστόλου. Κύριε Αποστόλου, ωστόσο, γιατί δεν εισπράττει ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις την δυσαρέσκεια που αισθάνονται οι πολίτες για το κυβερνητικό έργο? Έχετε απολέσει κι εσείς δύο μονάδες
από τα ποσοστά σας το τελευταίο διάστημα. Μόνο το κίνημα αλλαγής φαίνεται να βγαίνει ευνοημένο από όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί? Κοιτάξτε, δεν σημαίνει ότι επειδή οι δημοσκοπήσεις οι συγκεκριμένες δείχνουν αυτά τα νούμερα ότι εμείς σώνει και καλά πρέπει να ακολουθήσουμε τι εκφράζουν αυτές οι δημοσκοπήσεις. Έχουμε και εμείς την δυνατότητα, ιδιαίτερα με τις επαφές που κάνουμε με την κοινωνία, και το βλέπετε ότι είτε είναι οι επισκέψεις του Προέδρου μας στην επαρχία ή και στο κέντρο, αλλά και εμείς έτσι που έχουμε τις επαφές με τον κόσμο, έχουμε μια άλλη εικόνα, μια εικόνα ενός ανθρώπου, ενός κόσμου ο οποίος είναι αγανακτισμένος, ενός κόσμου ο οποίος πραγματικά υποφέρει, και πιστεύουμε ότι η ανταπόκριση από πλευράς της κοινωνίας είναι σε άλλα επίπεδα από αυτά που δείχνουν. Το ζήτημα όμως για μας είναι ότι μπαίνοντας σε αυτή την προσυνεδριακή διαδικασία θα έχουμε περισσότερες επαφές με την ελληνική κοινωνία, και πιστεύουμε ότι μέχρι τουλάχιστον να γίνει το συνέδριο πάρα πολλά θα έχουν ανατραπεί. Ύστερα βλέπετε και οι ίδιοι, νομίζω έτσι το δέχεστε, υπάρχει μια πορεία πτώσης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία φαίνεται ότι θα την οδηγήσει σε μια ταχεία, εγώ θα σας έλεγα, αποδόμηση. Και γι' αυτό λοιπόν επιμένουμε στο ότι πρέπει να γίνουν εκλογές. Είναι ένα αίτημα το οποίο ήδη διαμορφώνει άλλες συνθήκες και πιστεύουμε ότι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Mm-hmm. Κλείνοντας, να σας ρωτήσω για τη Λάρκο, επειδή ακουμπά και το νόμο της Εύβοιας, θέλω να απαντήσετε στην κριτική που σας ασκείται από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ή δεν είναι η ιδιωτικοποίηση τελευταία σανίδα σωτηρίας για τη συγκεκριμένη βιομηχανία και για τους εργαζόμενους? Γιατί, όπως λέει ο κ. Σταϊκούρας και επί Τσακαλώτου, η πρόταση της ιδιωτικοποίησης, της αποκρατικοποίησης εστάλης τους στην Κομισιόν. Κοιτάξτε, είναι άλλη προσέγγιση που κάνει η κυβέρνηση, άλλη προσέγγιση που κάνουμε εμείς. Η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία έχει την προσέγγιση της οικονομικής θεώρησης. Μια θεώρηση έχει στο νου της. Οικονομικό αποτέλεσμα, και σε όλη της τη λειτουργία το βλέπουμε ότι την έχει θεοποιήσει αυτή την προσέγγιση. Εμείς έχουμε μια άλλη προσέγγιση, η οποία τηρήθηκε ιδιαίτερα στη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ σε όλη την περιοχή. Αποτέλεσε όχι μόνο μια έτσι απασχόληση για να επιβιώσουν συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, αλλά για να επιβιώσει, θα σας έλεγα, ολόκληρη περιοχή. Ήταν μια σημαντική κοινωνική προσφορά από πλευράς της ΛΑΡΚΟ, η οποία ήταν και στα πλαίσια λειτουργίας τους. Τα άφησαν όμως αυτό στην άκρη οι νεοφιλελεύθεροι, οι νεοδημοκράτες, και το μόνο που από 2 χρόνια ήδη έχουν στο νου τους είναι η παράδοση σε ιδιωτικά χέρια. Η τροπολογία που κατέθεσαν πριν 2 χρόνια, αν θυμάστε, το Φεβρουάριο του 20, ήταν μια τροπολογία που ουσιαστικά έφερνε ως αποτέλεσμα από τότε αυτό που θεσπίστηκε προχθές. Και το αποτέλεσμα το προθεσμό είναι: κλείνει η ΛΑΡΚΟ, δεν υπάρχει καμία δέσμευση για την απασχόλησή σας, ακόμη φτάνουν μέχρι το σημείο δώστε μας και τα σπίτια, την κατοικία που μένετε, και φύγετε. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα είναι ένα δυνατό βαρύ χτύπημα στην περιοχή και στους εργαζόμενους. Πόσο μάλλον όταν βρισκόμαστε σε μια ώρα που ήδη η τιμή του νικελίου έχει μια άνοδο, και με αυτή την άνοδο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την λειτουργία τη βιώσιμη από πλευράς της ΛΑΡΚΟ. Εμείς από τη δική μας πλευρά την κρατήσαμε την ΛΑΡΚΟ ζωντανή, την κρατήσαμε τη δραστηριότητά της, και οι όποιες κινήσεις έγιναν από τη δική μας πλευρά είχαν ως βασικό στόχο να επιβιώσει με τους εργαζόμενους και με τις λειτουργίες, τις δυνατότητες που έχει σήμερα. Αυτό δυστυχώς χάθηκε με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, και πλέον για τους εργαζόμενους, για όλους εμάς, για όλες τις τοπικές κοινωνίες που έχουν σχέση με την ΛΑΡΚΟ, η κινητοποίηση, η αντίδραση, η μαζική είναι μονόδρομος. Κύριε Αποστόλου, να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που είχαμε, για την παρέμβασή σας στο δελτίο μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.